Το ζήτημα της μετεγκατάστασης των προσφύγων από την περιοχή όπου βρίσκονται σήμερα στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου αναλύθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Μάλιστα, έγιναν τοποθετήσεις από διάφορους δημοτικούς συμβούλους, ενώ η Δήμαρχος Καβάλας υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η περιοχή της Καβάλας από προσωρινός τόπος παραμονής των προσφύγων έχει γίνει μόνιμος. Δεν προκύπτει ως δική μου πληροφόρηση ότι θα γίνει μόνιμη η κατάσταση. Έχουμε ήδη κηρυχθεί μόνιμο. Υπάρχει ανακοίνωση. Δεν είμαστε πια προσωρινό. Υπάρχει ανακοίνωση. Ναι, μου πληροφορία. Οι πληροφορίες λένε ότι φυσικά και θα είναι μόνιμη αυτή που είναι εδώ. Επίσης, δεν θα είναι η μόνη. Φοβούνται πάρα πολύ κύματα μεταναστών, ήδη τα νησιά έχουν φρακάρει, γιατί με τα γεγονότα στην Τουρκία έχουν βρει ευκαιρία και περάσαν πολύ. Άκουσα πριν να κατέβω στο Δημοτικό Συμβούλιο στις ειδήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους έδωσε λεφτά τους Τούρκους. Δεν ξέρω αυτό αν είναι για καλό, μακάρι να είναι για καλό, για να σταματήσουν οι προσφυγικές ροές. Είναι μικρές οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ παρακολουθούμε τα ζητήματα και προσπαθούμε όσο γίνεται να παρέμβουμε εμείς από την πλευρά της αντιπολίτευσης, να στηρίξουμε τη διοίκηση στις κρίσιμες και σωστές αποφάσεις που πρέπει να λάβει και βεβαίως να την καθοδηγήσουμε σε αυτά που εμείς εκτιμάμε ότι είναι τα σωστά. Και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και δώσαμε δημόσια συγχαρητήρια σε όλους τους καβαλιώτες, διότι στάθηκαν με μεγάλη ανθρωπιά, με αλληλεγγύη, έδωσαν από το στέρημά τους και έτσι πρέπει να συνεχίσουν οι καβαλιώτες και να ξέρουν ότι θα πρέπει να είμαστε απέναντι σε κάθε είδους μηνύματα ξενοφοβισμού και ρατσισμού. Δυστυχώς, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτοί οι άνθρωποι, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, ένας αριθμός σημαντικός ίσως, θα είναι για αρκετά χρόνια οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άρα θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί, να συμβιώσουμε όλοι μαζί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος Καβάλας σημείωσε πως σε περίπτωση που θα έρθουν και νέοι πρόσφυγες στην περιοχή της Καβάλας, θα υπάρξει συνεννόηση με την περιφέρεια, έτσι ώστε ο αριθμός των προσφύγων να μην μείνει στο Δήμο της Καβάλας, αλλά να διανεμηθεί αναλογικά σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Με τρόπο είπα ότι αυτούς που μας έμειναν στην άσπρη άμμο και μετεκαθίστανται εντός των ημερών στο Ασημακοπούλου, αποδεδειγμένα τουλάχιστον, είναι τα πιο πολλά παιδιά, γυναίκες και ελάχιστοι άντρες. Είναι καλό το μείγμα, ας το πω έτσι. Εφόσον οι υπόλοιποι νομοί παίρνουν μερίδιο από αυτό το πρόβλημα, το ζήτημα, εμείς δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και γι' αυτό είπα, αν τυχόν έρθουν παραπανίσχοι, αυτοί οι παραπανίσχοι να είναι γυναίκες και παιδιά.